Οι παρεμβάσεις θα ολοκληρωθούν με τον Μουσταφά Άχμετ, μετανάστη, Γενικό Γραμματέα του Δέλτα Σίγμα του Συλλόγου Εμποροϋπαλλήλων Αθήνας και μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής της Ομοσπονδίας Ιδιωτικών Υπαλλήλων Ελλάδας. Καλησπέρα, σύντροφοι και φίλοι. Σαν μετανάστης δεύτερης γενιάς κι εγώ, καλώ τους μετανάστες, τα παιδιά των μεταναστών, να πούνε ένα δυνατό ναι στο ΚΚΕ και όχι στην Ευρωπαϊκή Ένωση του Κεφαλαίου. Στηρίζοντας και ισχυροποιώντας το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας στις επερχόμενες εκλογές. Γιατί η πολιτική αυτή που τους έφερε μετανάστες στην Ελλάδα είναι η πολιτική που υπηρετεί και η Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι μετανάστες αξιοποιήθηκαν και αξιοποιούνται ως φτηνό εργατικό δυναμικό, όσο έχουν ακόμα και εκτιμένα δικαιώματα οι εργαζόμενοι. Τώρα που τα δικαιώματα των εργαζομένων είναι στα τάρταρα, οι μετανάστες είναι περιττοί. Γι' αυτό μέχρι και σε στρατόπεδα συγκέντρωσης τους κλείνουν. Ανοίγοντας τη στρόφιγγα, μόνο όταν χρειάζονται φτηνά εργατικά χέρια, εξειδικευμένους εργάτες ή επιστημονικό δυναμικό. Μεγαλώνοντας το κέντρο της Αθήνας, στην πλατεία Βικτωρίας και στις γύρω περιοχές της πλατείας Αττικής και τον Άγιο Παντελεήμονα, θυμάμαι να δηλητηριάζουν το μυαλό των φτωχών ανθρώπων ότι οι μετανάστες φταίνε για την ανεργία και την εγκληματικότητα. Σε συνάρτηση με την υποβάθμιση της ζωής των κατοίκων της περιοχής, έτσι να εκολάπτεται το αυγό του φιδιού, ο ρατσισμός, να παίρνει μορφή η πιο ακραία έκφραση του καπιταλισμού, η ναζιστική εγκληματική οργάνωση της Χρυσής Αυγής. Κόντρα λοιπόν σε όλους αυτούς που υπηρετούν μέχρι κεραίας αυτή την πολιτική, τον ΣΥΡΙΖΑ που κυβέρνησε με ακροδεξιούς και ακόμα έχει στην κυβέρνησή του, το ΠΑΣΟΚ που πρώτο υπέγραψε τη συνθήκη του Δουβλίνου, εγκλωβίζοντας σαν πρώτη χώρα υποδοχής εκατοντάδες χιλιάδες μετανάστες, τη Νέα Δημοκρατία που έχει συστάξει στα στελέχη του Καρατζαφέρη, που πρώτοι έθεσαν στη Βουλή το μίσος για τους μετανάστες με τις επερωτήσεις τους για τα μεταναστόπουλα που πιάνουν θέση στους παιδικούς σταθμούς και τα σχολεία και άλλα. Σαν μετανάστης εργάτης, σε αλυσίδες των σούπερ μάρκετ, είδα πως όλες αυτές οι πολιτικές δυνάμεις παραπάνω στηρίζουν και στήριξαν τον εργοδοτικό συνδικαλισμό, θεωρώντας ότι τα στελέχη των επιχειρήσεων, ξέρετε, αυτά που μας λένε να χαμογελάμε για 300 ευρώ, μπορούν να είναι μέλη στα σωματεία, μπορεί να είναι στο εργατικό κίνημά μας. Εμείς όμως χαμογελάμε γιατί ξέρουμε πως δεν θα τους περάσει. Θα τα καταφέρουμε. Ψηφίζουμε, στηρίζουμε το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος γιατί δεν αντιμετωπίζει τους μετανάστες και τους πρόσφυγες με φιλανθρωπία, αλλά ως τμήμα της εργατικής τάξης ακόμα πιο εξαθλειωμένο, ξεριζωμένο από την πατρίδα του. Γι' αυτό οι κομμουνιστές και οι κνήτες ήταν, είναι και θα είναι το αποκούμπι τους. Θα κάνουν ό,τι περνάει από το χέρι τους να τους οργανώνουν σε μαζικούς φορείς, στα ταξικά συνδικάτα, για να παλεύουν από κοινού για ένα καλύτερο μέλλον. Σε αυτές τις εκλογές, ανεξαρτήτως κάλπης, κάνουμε το βήμα, ισχυροποιούμε το ΚΚΕ.